Πρόωρος Μποναμάς φαίνεται ότι περιμένει και φέτος τους παραγωγούς της Κρήτης, που αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους την επιδότηση το αργότερο στις 20 Οκτωβρίου. Τα χρήματα αναμένεται να δοθούν έως και μία εβδομάδα νωρίτερα από πέρυσι, όπως διαβεβαιώνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου τη διοίκηση της Ένωσης Ηρακλείου. Εκτιμώ και είμαι σίγουρος ότι οι παραγωγοί μας θα δουν τα χρήματά τους το τριήμερο από 17 έως 20 Οκτωβρίου. Ο ίδιος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αν και διαβεβαίωσε για την έγκαιρη καταβολή της επιδότησης σήμερα, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του για την ακριβή ημερομηνία. Οι κανονικές όμως επιδοτήσεις, οι τρέχουσες του έτους, σίγουρα μέχρι 25-26 Οκτώβρη θα έχουν πληρωθεί, γίνεται προσπάθεια να πληρωθούν και λίγο νωρίτερα, η προκαταβολή που θα είναι το 70% και η εξόφληση θα γίνει μέσα στο Δεκέμβρη. Αυτό είναι μια κατάκτηση, γιατί ξέρετε κάτι, το να ξέρει και ο αγρότης πότε θα πάρει τις επιδοτήσεις του, άρα να μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό του, είναι πολύ σημαντικό. Η Κομισιόν έχει ήδη δώσει το πράσινο φως στην Ελλάδα να καταβάλει την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης από τις 16 Οκτωβρίου, αυξάνοντας το ποσοστό στο 70%. Παράλληλα, δίνει το δικαίωμα να πληρωθεί το 85% των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Την είδηση επιβεβαιώνει μιλώντας στην Κρήτη TV ο Ανδρέας Στρατάκης, επισημένοντας ότι η ακριβής ημερομηνία αναμένεται να κλειδώσει μετά την υπογραφή των εγγράφων που απαιτούνται για την ανάδοχο τράπεζα, η οποία είναι και η μοναδική εκκρεμότητα που έχει απομείνει. Σε ό,τι αφορά την Ένωση Ηρακλείου, εμάς είμαστε πανέτοιμοι, έχουν γίνει τα πάντα για να πληρωθούν οι παραγωγοί μας. Υπογραφεί ακόμη η σύμβαση για τον ανάδοχο, δηλαδή την τράπεζα την οποία θα αναλάβει το έργο. Το έργο το αναλαμβάνει η Τράπεζα Πειραιώς, όμως δεν έχει μπει η υπουργική υπογραφή για να ολοκληρωθεί. Οι παραγωγοί της Κρήτης περιμένουν πώς και πώς να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους για να υπολογίσουν και τυχόν απώλειες, οι οποίες κάθε χρόνο προκαλούν διαμαρτυρίες. Αυτή τη φορά δεδομένη θεωρείται πάντως η εμπλοκή για εκατοντάδες παραγωγούς που είναι πιθανό να μην βρουν καθόλου χρήματα στους λογαριασμούς τους. Πρόκειται για όσους αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα λόγω της τηλεσκόπησης για καλλιέργειες οι οποίες βρίσκονται στα όρια των ομών Ρεθύμνου και Λασιθίου. Εκτιμούμε ότι κάποιοι παραγωγοί περίπου 800 τον αριθμό θα έχουν πρόβλημα. Έχουν ελεγχθεί τα αγροτεμάχια τους, έχουν παρουσιαστεί πολλά προβλήματα. Εμείς στην Ένωση Ηρακλείου προσπαθήσαμε και καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Ας περιμένουμε όμως να ανοίξει το σύστημα, να δούμε πού ακριβώς και ποιοι θα έχουν κάποιο θέμα. Είναι θέματα που αφορούν τους ίδιους τους παραγωγούς για πολλούς και διαφόρους λόγους. Η Ένωση Ηρακλείου μέχρι τελευταία στιγμή κάνει τα δυνατά τα πάντα ό,τι πρέπει για να πληρωθούν όλοι οι παραγωγοί μας. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.